Ναι, να θυμίσουμε ότι όντως είχαμε καταθέσει συλλογικές αγωγές. Η μεταξύ των φορέων που είχαν καταθέσει ήταν και η Εκπιζώ για μια σειρά όρους καταχρηστικούς που θεωρούσαμε ότι είναι καταχρηστικοί και αδιαφανείς. Μεταξύ αυτών ήταν και ρήτρα αναπροσαρμογής. Πρέπει να σας πω ότι κάποιοι όροι έγιναν δεκτοί από την αγωγή της Εκπιζώ. Ωστόσο, ο σημαντικός όρος που έχει να κάνει με την ρήτρα αναπροσαρμογής απερίφθη. Η απόφαση αυτή θεωρούμε ότι είναι προδήλως εσφαλμένη, είναι εξαιρετικά προβληματική στο σύνολό της, θα έλεγα, και ανατρέπει παγιωμένες απόψεις της νομολογίας που με πολύ αγώνα έχουμε χτίσει, ιδίως η Εκπιζώ, με τις συλλογικές αγωγές, εδώ και πολλά χρόνια. Τα επιχειρήματα δε τα οποία θέτει είναι έολα. Άρα η επόμενη κίνηση την οποία θα κάνουμε είναι έφεση, δηλαδή να εξεταστεί από ανώτερο δικαστήριο, το αμέσως επόμενο δικαστήριο, και θεωρούμε ότι εκεί θα δικαιωθούμε. Θυμίστε μας ποια ήταν η γραμμή της δικής σας προσπάθειας ακύρωσης, για ποιους λόγους ζητήσατε την ακύρωση της ρήτρας, που είναι αντισυνταγματική και που είναι παράνομη. Ναι, και αδιαφανής θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο όρος τον οποίο έθεσε η ΔΕΗ ευνίδια τον Αύγουστο του 2021 με μια απλή ενημέρωση στους λογαριασμούς που είπε ότι επειδή είχε αυξηθεί η τιμή της ενέργειας θα πρέπει οι καταναλωτές να υπομισθούν αυτό το κόστος. Δεν το είπε έτσι απλά το λέω εγώ. Μετακύλησε δηλαδή, μάλλον έκανε μια μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων θέτοντας αυτό τον όρο της αναπροσαρμογής, της ρήτρας αναπροσαρμογής στην τιμολογιακή της πολιτική. Αυτό συνίστατο από αδιαφάνεια. Δηλαδή τι έλεγε. Παρέπεμπε σε έναν μηχανισμό όπου με βάση έναν μαθηματικό τύπο ο καταναλωτής θα έπρεπε, αναζητώντας μια σειρά από συντελεστές και κάνοντας μια σειρά από πράξεις, να διαπιστώσει ποια ήταν η αναπροσαρμογή την οποία έκανε η ΔΕΗ στους λογαριασμούς της. Εγώ καλώ τους καταναλωτές, τον όποιο καταναλωτή, πριν από ένα χρόνο, να πάρει το λογαριασμό του πριν ένα χρόνο, διότι πρέπει να θυμίσω ότι από τον Αύγουστο του 2022 έχει ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής με απόφαση της κυβέρνησης. Συνεπώς δεν υφίσταται έτσι, αυτό το θέμα σήμερα, ωστόσο θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι ναι, μεν έχει ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής με απόφαση κυβερνητική, ωστόσο βλέπουμε ότι έχει ενσωματωθεί στην τιμή της κιλοβατόρας και οι καταναλωτές καλούμαστε να πληρώσουμε την αυξημένη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Ωστόσο, βλέπουμε ότι υπάρχει επιδότηση, το βλέπουμε όλοι στους λογαριασμούς μας, υπάρχει μια σημαντική επιδότηση, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση από το κράτος, δεν θα μπορούσαμε η πλειοψηφία των νοικοκυριών να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Σήμερα που μιλάμε, έχει μειωθεί η τιμή του φυσικού αερίου ευρωπαϊκά και διεθνώς, και αυτό αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο της ενέργειας το ελληνικό, που σημαίνει ότι έχουμε μία μείωση στην τιμή της κιλοβατόρας, στην τιμή της κιλοβατόρας συνολικά. Αυτό όμως δεν μετακυλίεται απαραίτητα στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πληρώσει το κόστος 14-15 λεπτά ανά κιλοβατόρα, απλώς θα μειωθεί η επιδότηση που δίνει το κράτος προς τους προμηθευτές ενέργειας και κάποια στιγμή βέβαια θα καταργηθεί αυτή η επιδότηση. Εγώ θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο. Στην Βουλή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σκρέκας, είχε πει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στη ρήτρα αναπροσαρμογής, διότι κανείς καταναλωτής και κανείς επαγγελματίας ή επιχείρηση δεν έχει τις γνώσεις για να μπορεί να διαβλέψει και να ερμηνεύσει αυτό τον μαθηματικό τύπο με τον οποίο γίνεται η αναπροσαρμογή. Έτσι έρχομαι και λέω τούτο. Ο νόμος για την προστασία του καταναλωτή προβλέπει ότι μπορεί να γίνονται αυξήσεις στα προδιατυπωμένα συμβόλαια, όπως είναι των τραπεζών, των εταιριών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Όμως θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί κριτήρια από τον κάθε προμηθευτή ενέργειας, τα οποία να είναι προβλέψιμα, να είναι αντικειμενικά, να μπορεί να τα κατανοήσει ο καταναλωτής και να μπορεί πριν υπογράψει τη σύμβαση να διαβλέψει τι μέλη γενέστε, τι αναπροσαρμογές θα γίνουν. Αυτό
δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι απολύτως εσφαλμένη η απόφαση αυτή, την οποία θα την προσβάλλουμε και θεωρούμε ότι οι καταναλωτές θα δικαιωθούμε σε δεύτερο βαθμό. Μάλιστα. Άρα πιστεύετε πως το ρυθμιστικό πλαίσιο με τις αλλαγές που αποφασίστηκαν δεν είναι επαρκές και για το λόγο αυτό άλλωστε βλέπουμε ακόμα και φτάνουν και στο σταθμό μας καταγγελίες συνεχώς πολιτών για αφαίρετες και υπέρογκες χρεώσεις. Ναι, κοιτάξτε, με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σύνθετο. Όπως είπα, ενώ δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής στα συμβόλαιά μας εδώ και 8 μήνες, έχει καταργηθεί, έχει ενσωματωθεί όμως την τιμή της κιλοβατόρας. Πέρα όμως από την τιμή, από την χρέωση του ηλεκτρικού ρεύματος στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν μια σειρά αποχρεώσεις. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με την ενέργεια, κάποιες είναι εντελώς άσχετες. Έτσι λοιπόν η ΕΖΟ έχει κάνει καμπάνια εδώ και 3 χρόνια και συνεχίζει για καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υπάρχει πλέον το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Δεν έχουμε έναν προμηθευτή ενέργειας. Έχουμε πολλούς προμηθευτές ενέργειας σήμερα. Και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να εισπράττονται τα δημοτικά τέλη, η ΕΡΤ, έμεση φόρη, σωρία έμεσων φόρων μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα έχει. Να αυξάνεται ο λογαριασμός γύρω στο 40% με άσχετες ή μερικά σχετικές χρεώσεις. Να αναφερθώ και στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Εκτός από το ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε και συνδέεται άμεσα με το ηλεκτρικό ρεύμα, και πληρώνουμε τη ΣΥΚΟ, υπηρεσίες και ωφέλειες για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, πολιτικές δηλαδή τις αστοχίες των πολιτικών που δεν έχουν διασυνδεθεί τα νησιά μας ακόμα, τις πληρώνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές. Επίσης πληρώνουμε το κοινωνικό τιμολόγιο των τέκνων κλπ. Δηλαδή την κοινωνική πολιτική του κράτους την πληρώνουμε όλοι εμείς επιμεριζόμενοι το κόστος στους λογαριασμούς ενέργειας. Και τέλος είναι και το ΕΤΜΕΑΡ που είναι το ειδικό τέλος εκπομπής ρήπων, αέριων ρήπων, όπου και αυτό το επιμεριζόμαστε οι καταναλωτές και μάλιστα, ξέρετε, επειδή αυτό υπάρχει και στις ευρωπαϊκές χώρες, έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όμως το ποσό το οποίο πληρώνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλό. Σε εμάς είναι πολύ υψηλό. Άρα δηλαδή είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και γι' αυτό βλέπουμε ότι κανείς καταναλωτής δεν μπορεί να διαβάσει και να κατανοήσει τις χρεώσεις οι οποίες υπάρχουν σε αυτό. Πέρα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα το βρούμε πάλι μπροστά μας κάποια στιγμή όπου θα πρέπει να τεθεί αυτός ο όρος αλλά με διαφάνεια.